δεν μπορούμε να περάσουμε από εδώ κάτω. Σήμερα ήρθαμε στο αστυνομικό τμήμα Πολυγύρου γιατί έγιναν δύο καινούργιες προσαγωγές. Πρόκειται για ένα ζευγάρι που έχει παιδιά νέα που πάνε στο δημοτικό σχολείο. Έγινε πρώτα η προσαγωγή της γυναίκας που είναι νέα γυναίκα στις 6:30 το πρωί από την Ουρανούπολη. Και τώρα πριν λίγη ώρα, δηλαδή ύστερα από 3 ώρες περίπου από τη σύλληψη της γυναίκας, συλλάβαν και τον σύζυγο. Υπάρχουν πληροφορίες αν είναι μέσα στο τμήμα ή όχι? Υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι στο τμήμα. Τώρα περιμένουμε να έρθουν δικηγόροι από την Θεσσαλονίκη και από τον Πολύγυρο για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και να μας δώσουν πληροφορίες για την κατάσταση που βρίσκονται οι προσαχθέντες. Γιατί γίνεται όλο αυτό το σκηνικό αυτές τις τελευταίες μέρες? Γίνεται μια αθρώα προσαγωγή πολιτών της περιοχής της Ιερισσού και των γύρω χωριών. Η αίσθηση την οποία έχω είναι για να πιέσουν το φρόνημα των κατοίκων οι οποίοι ανθίστανται σε μια εξόριξη που είναι εναντίον του περιβάλλοντος και των οικονομικών δραστηριοτήτων, των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Γιατί κανένας βέβαια δεν λέει ότι η εξασφάλιση θέσεων στο μεταλλείο, όσων και αν είναι αυτές, και βέβαια δεν είναι τα νούμερα που λέει ο Δήμαρχος, αλλά είναι τα νούμερα που λέει η εταιρεία, που είναι πολύ λιγότερα, οι θέσεις λοιπόν αυτές καταστρέφουν πολλαπλές άλλες θέσεις άλλων δραστηριοτήτων. Είτε πρόκειται για θέσεις στον τουρισμό, είτε για τη μελισσοκομεία, για την αλληλεία κλπ. Αύριο στις 10 το πρωί όλη στην πλατεία της Ιερισσού η τρομοκρατία δεν θα περάσει! Με μας, βία και καταστολή! Χρυσά φιλέ θα βγάλε ένα πίνακι! Είμαστε 2, είμαστε 3, είμαστε 1013.
Στέλιο. Πώς είναι ρε. Αυτό είναι ένα αντέκο κοντά, τα μαλακιά.